Η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων φιλοξένησε το φωτογράφο Μιχάλη Πουλά την Κυριακή το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων για την παρουσίαση του έργου του. Το έργο του έχει αναγνωριστεί πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ δυνατός στα καλλιτεχνικά πράγματα της φωτογραφίας. Είναι η πρώτη παρουσίαση από τους κριτικούς που κάνουμε φέτος. Θα συνεχίσουμε με άλλους 4-5, οι οποίες παρουσιάσεις θα γίνονται μία φορά το μήνα. Εμείς από τη μεριά μας τα τελευταία 10 χρόνια προσπαθούμε να φέρουμε το κοινό της πόλης πιο κοντά σε αυτό που λέμε δημιουργική εικόνα, πάντα καλώντας για να έρθουν σε επαφή ντόπιοι φωτογράφοι, ντόπιοι καλλιτέχνες τέλος πάντων και εικαστικοί με άλλους από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Μιχάλης Πουλάς αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η φωτογραφία για αυτόν είναι μέσο έκφρασης. Φωτογραφίζει για να απαλύνει τον πόνο και το φόβο του θανάτου. Το τελευταίο έργο, το οποίο και ο λόγος για σήμερα, με καλεσμένο στη Λεύκη, κοιτάζει σε μια δεκαετία κοινωνικοπολιτικών ανακατατάξεων. Γενικά στη δυτική κοινωνία, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την περίπτωσή μας, αλλά τις κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις που συμβαίνουν τα τελευταία 10 χρόνια στο δυτικό κόσμο. Η δουλειά αυτή έχει κάνει μια μεγάλη βόλτα στα μεγάλα περιοδικά του εξωτερικού, από Βερολίνο, Αμερική, Ιταλία. Και γι' αυτό το λόγο ήταν άλλος ένας λόγος που κέρδισε τα βλέμματα και εντός χώρας. Αποτελείται γύρω στις 45-50 εικόνες. Είναι προϊόν δουλειάς από το 2014 μέχρι σήμερα. Είναι δουλεμένη αποκλειστικά με φιλμ και είναι έγχρωμη. Γενικώς η φωτογραφία είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει να δείξουμε και να επικοινωνήσουμε παγκόσμια πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να τα κάνουμε με τη γλώσσα. Και ειδικά αυτή την εποχή, με τις ανακατατάξεις που συμβαίνουν γενικά στον κόσμο, είναι ένα μέσο το οποίο πραγματικά επικοινωνεί τη ρίζα του θέματος. Από το 2003 έχει φτιάξει το δικό του φωτογραφικό εργαστήριο στη Σιτία της Κρήτης.